Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Έντονη διαμάχη έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα για τον έλεγχο του Ελάκτορα, της μεγαλύτερης ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας. Περισσότερο θα μας πει η Ελένη Μπότα. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Η ημερομηνία ορόσημο για την τύχη του Ελάκτορα, του μεγαλύτερου κατασκευαστικού ομίλου της χώρας, είναι 29 Ιουνίου. Εκεί θα γίνει η Γενική Συνέλευση, όπου η κάθε πλευρά θα έρθει με τη δική της πρόταση για την τοποθέτηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ποιες είναι λοιπόν οι πλευρές οι οποίες αντιμάχονται στο εσωτερικό του Ελάκτορα? Έχουμε από τη μία πλευρά τους αδερφούς Καλιτσάτσιδες, τον Αναστάσιο και τον Δημήτρη, και έχουμε από την άλλη πλευρά τον Λεωνίδα Μπόμπολα και τον Δημήτρη Κούτρα, μεταξύ των οποίων δύο πλευρών υπάρχει καλή σχέση. Δεν υπάρχει καθόλου καλή σχέση. Είναι τα τελευταία 8 ετία. Έχει ξεκινήσει ένας ανελέητος πόλεμος και κόντρες μεταξύ των δύο πλευρών. Με αφορμή τις ζημιές που παρουσιάζει ο Όμιλος, η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη ότι δεν έχουν προωθηθεί οργανωτικές αλλαγές οι οποίες θα έπρεπε να έχουν γίνει για το καλό του Ομίλου. Είχαμε το αποκορύφωμα του πολέμου που έχει ξεσπάσει. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα η πρόταση του Καλιτσάντζη, ο οποίος ζήτησε να παραιτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Πρότεινε νεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ένα νέο, έτσι. Ακριβώς. Ως πρόεδρος ο κύριος Γιώργος Προβόπουλος, ήταν πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Από την άλλη πλευρά έχουμε την απάντηση των κύριο Κούτρα και Μπόμπολα, αφενός ο κύριος Μπόμπολας λέει ότι δεν παραιτείται από το ΔΣ, και κατηγορούν την πλευρά Καλιτσάντζη λέγοντας ότι οι ζημιές που έχουν προκύψει στον Όμιλο προέρχονται κυρίως από τα έδρα της Μέσης Ανατολής, όπου υπεύθυνοι ήταν οι ίδιοι, και γι' αυτό το λόγο δεν έγινε κάτι προκειμένου να προασπίσουν τα συμφέροντα του Ομίλου. Μάλιστα, ο κύριος Κούτρας, σε επιστολή που έστειλε προς τους εργαζόμενους, τους καλεί να συστρατευτούν και να υπερασπιστούν τον Όμιλο. Η κόντρα έχει ξεκινήσει, είπαμε, την τελευταία 8 ετία. Πέρυσι, στη Γενική Συνέλευση που έγινε, υπήρξε μία προσπάθεια από τις δύο πλευρές προκειμένου να υπάρξει μία σύμπνοια, και μάλιστα ο κύριος Καλιτσάντζης είπε ότι έχουν περάσει ό,τι ήταν να γίνει, έχει περάσει. Θέλουμε να δουλέψουμε μαζί, ότι να προχωρήσουμε. Προχωρήσουμε. Ακριβώς, σηκώνουμε τα χέρια, τα μανίκια ψηλά και προχωράμε για το καλό του Ομίλου. Τελικά φαίνεται ότι αυτή η προσπάθεια δεν κατέληξε πουθενά. Και οι δύο οι πλευρές λοιπόν, εκείνο που θα πρέπει να κάνουν είναι ποιος θα εκδιωχθεί από τον Όμιλο. Προσπαθεί η μία πλευρά να διώξει την άλλη. Αυτό θα κριθεί μέσω των θεσμικών, οι οποίοι κατέχουν το 30% του μετοχικού κεφαλαίου του Ελάκτρο, με ποια πλευρά θα συνταχθούν. Τι θα γίνει τώρα στον Όμιλο? Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα. Εκείνο που όλοι λένε είναι ότι η μάχη θα είναι σκληρή και ενδεχομένως οι εξελίξεις στον Ελάκτρο επηρεάσουν και όλο τον κατασκευαστικό κλάδο.